τη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, από σύνολο 1.250 εργαστηριακών διαγνώσεων εντοπίστηκαν 4 θετικά αποτελέσματα του ιού SARS-CoV-2. Αναλυτικά τα δεδομένα έχουν ως εξής. Από το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για την εξέταση 20.000 επαγγελματιών έχουν ολοκληρωθεί σήμερα 84 εργαστηριακές διαγνώσεις από τα συμβαλλόμενα εργαστήρια χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Από σύνολο 179 διαγνώσεων από διαδικασία αντισυχνηλάτησης ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εντοπίστηκαν 2 κρούσματα. Από σύνολο 313 διαγνώσεων από τα μικροβιολογικά εργαστήρια των γενικών νοσοκομείων δεν εντοπίστηκαν κρούσματα. Από σύνολο 121 εργαστηριακό διαγνώσεων σε άτομα που επέστρεψαν από το εξωτερικό δεν προέκυψαν θετικά αποτελέσματα. Από σύνολο 526 εργαστηριακών εξετάσεων από ιδιωτική πρωτοβουλία εντοπίστηκαν 2 θετικά αποτελέσματα και από 27 διαγνώσεις από ελέγχων 2.000 εργαζομένων στο λιανικό εμπόριο ποτών και τροφίμων και τους οίκους ευηγερίας δεν προέκυψε κανέναν θετικό αποτέλεσμα. Από το πρόγραμμα των 20.000 εργαστηριακών διαγνώσεων ολοκληρώθηκαν από το Σάββατο 11 Απριλίου και μέχρι σήμερα η ώρα 4 το απόγευμα συνολικά 19.555 εργαστηριακές εξετάσεις. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήρθε στα 878, περιλαμβανομένων και των 10 που εντοπίστηκαν στις βρετανικές βάσεις. Η επιδημιολογική εικόνα παραμένει ενθαρρυντική. Εν τούτοις, τα νέα κρούσματα δείχνουν ότι ο ιός παραμένει στην κοινότητα και μεταδίδεται. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνουμε την έκκληση μας να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του πισωγυρίσματος. Η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συνεχής και από όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λοΐζο, λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Παγκόσμια, ο αριθμός των κρουσμάτων έχει φτάσει τα 3.670.000 και οι θάνατοι τις 254.000. Ταυτόχρονα όμως, 1.210.000 άτομα έχουν αναρρώσει πλήρως. Στη χώρα μας ανακοινώνουμε σήμερα ακόμα ένα θάνατο ασθενούς που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και κατέληξε σήμερα τα ξημερώματα. Πρόκειται για άνδρα 56 ετών με εξαιρετικά βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Η τελική αιτία θανάτου δεν θεωρείται ότι είναι η νόσος COVID-19. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων σε ασθενείς θετικούς στον ιό SARS-CoV-2 ανέρχεται σε 21, ενώ οι θάνατοι με τελική αιτία την νόσο COVID-19 παραμένουν 15, 11 άνδρες και 4 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 73. Μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου εξακολουθούν να νοσηλεύονται 13 άτομα, 2 από τα οποία νοσηλεύονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή. Δόθηκε επίσης ένα εξιτήριο. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται συνολικά 4 ασθενείς, 1 στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και 3 στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Το φως της δημοσιότητας είδε μια μεγάλη.